Γεια σας παιδιά, Δραγοντά είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και στο σημερινό βίντεο έχουμε μετά από καιρό κάτι αρκετά μεγάλο, γιατί έχουμε το νέο Future Star Promo. Όπως βλέπετε και μπροστά σας πλέον που φόρτωσαν τα news μετά από κάνα 20 λεπτό, έχουμε πλέον εδώ το Future Star Promo, στο οποίο θα γίνει σίγουρα χαμός. Κάθε χρόνο βλέπουμε κάτι καρτάρες, βλέπουμε πάρα πολύ hype, γιατί ποιος πουλάει περισσότερο από τον επόμενο Messi, έτσι, ή τον επόμενο Ronaldo εδώ που βλέπουμε τον Garnacho. Αν και γενικά να πω την αλήθεια, δεν έχω τόσο hype, επειδή προσωπικά μπορεί να πει κάποιος πως εγώ είμαι το πρόβλημα. Βλέπω λίγο πως αυτοί οι επωνομαζόμενοι Future Star όχι απλά δεν έχουν τις ικανότητες που είχαν αυτοί που έγιναν θρύλοι στο ποδόσφαιρο, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς κιόλας, ας πούμε ο Garnacho, δεν τους βλέπω ρε φίλε να έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, μα καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν τους βλέπω δηλαδή να είναι πρότυπα. Δεν θεωρώ πως θες να μεγαλώσεις με το παιδί σου με πρότυπο τον Garnacho, αν καταλαβαίνεις λίγο τι λέω. Και αυτό εσύ μπορεί να πεις, ναι, μπρο, δικό σου πρόβλημα, ποδοσφαιριστής είναι ότι πας, καλός ποδόσφαιρο πρέπει να παίζει. Αλλά το θέμα είναι πως έχει και αυτό σημασία, γιατί δεν είναι τυχαίο που οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην ιστορία, ο Ρονάλντο και ο Μέση, που ξεκάθαρο λένε ότι είναι ότι καλύτερο υπάρχει, είναι και οι δύο πάρα πολύ καλά πρότυπα. Δύο πρότυπα διαφορετικά κατά κάποιο τρόπο, αλλά δύο αρκετά καλά πρότυπα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν πήγανε να κάνουν κάτι το οποίο είναι τρελό. Δεν υποτιμάνε το παιχνίδι, αν καταλαβαίνετε λίγο τι εννοώ. Αλλά νομίζω λίγο αυτοί που βγαίνουν τώρα, η νέα γενιά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι. Και παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, το διαδίκτυο. Επειδή όλοι βγαίνουν, ας πούμε, ο Garnacho τώρα έβαλε ένα γκολ, το οποίο ήταν γκολάρα, δηλαδή δεν λέω ότι δεν ήτανε. Αλλά παραέγινε χαμός με τον γκολ, σε φάση που όλοι λένε ότι έβαλε από τα καλύτερα γκολ. Και όταν κάποιος πάει και το βλέπει αυτό ως άτομο, το ανεβαίνει σε μεγάλο βαθμό το εγώ του. Δηλαδή πλέον θεωρεί πως είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και νομίζω γι' αυτό μετά βγαίνει ο παίκτης και είναι άστα να πάνε. Δεν μπορείς να τους μαζέψεις. Τέλος πάντων, απλά τη γνώμη μου λέω, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά στον χαρακτήρα τους με τον χαρακτήρα που είχε ο Μπόγιαν. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ πως δεν θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφορετική κατάληξη. Πάμε όμως να δούμε ποιοι πιστεύει η EA πως θα φέρουν στις πλάτες τους το μέλλον του ποδοσφαίρου. Και ξεκινάμε με την Claudia Pina, η οποία, sorry κιόλας, αλλά με την καμία δεν τη βλέπω να φέρει στις πλάτες της το μέλλον του ποδοσφαίρου. Γιατί όσο να πεις, συνήθως αυτοί που έχουν τη δουλειά των Future Star πρόκειται για επιθετικούς. Τέλος πάντων, προσωπική άποψη του καθενός, μπορεί να γίνει αστέρι, αλλά είμαι λίγο πούστη σήμερα, δεν ξέρω τι να πω, όλο παραπονιέμαι. Πρώτα απ' όλα η τύπησα είναι 22 και θεωρείται ακόμα Future Star. Δεν έχω ιδέα, αλλά κάτι μου λέει ότι ο Messi εκείνη τη φάση ήταν ήδη World Class, ας πούμε. Μέχρι και ο Mbappé ήταν ήδη World Class, ο Ronaldo νομίζω το ίδιο. Έχουμε δηλαδή πέσει στα στάνταρ, αλλά εντάξει, ό,τι πεις τώρα. 4-5 high medium 5-5, CAM, CM και LW, Ισπανία και Μπαρσελόνα. Καλό pace, πάρα πολύ καλό shooting, πολύ καλό passing, πολύ καλό dribbling και καλούτσικο και το physical. Έχει δύο playstyle plus, όπου είναι το finesse και το incisive pass και είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Έχει pinged pass, tiki-taka, flare, technical και trivella. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα 5 playstyle. Συνολικά 7 playstyle με 2 playstyle plus, καρτάρα με όλη την έννοια. Επιθετικά κάνει τα πάντα και δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ακριβή. Πιστεύω ότι αξίζει full αυτή η κάρτα. Κάτι άλλο δεν υπάρχει εδώ. Βασικά υπάρχει ένας Vlahovic, όπου έχει τρελό shooting, καλούτσικο dribbling, καλό pace, πολύ καλό physical, 4-4, decent καρτούλα, τίποτα το τρελό και είναι αρκετά ακριβή σχετικά με το τι κάρτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο game. Sorry που το λέω, overpriced, είναι σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι σε επίπεδο ρε φίλε, άμα ήταν μια 83 ομάδα σου να το δεχτώ, αλλά πρόκειται για μια κάρτα που εύκολα βρίσκεις καλύτερη και δεν είναι καν τόσο φθηνή. Δηλαδή είναι σε σημείο που μπορείς να την πεις και ακριβή. Εδώ έχει 84 plus επί 25, ποτέ δεν απογοητεύει EA για τους pay to win. Ας ανοίξουμε όμως εμείς το preview pack, επειδή δεν είμαστε pay to win και δεν έχουμε λεφτά. Και ναι, preview pack. Έχουμε εδώ έναν Ginter και τον Undav εντωμεταξύ. Και Endo και Ruben Perez. Γενικά γνωστά άτομα βγάλαμε. Και έχουμε εδώ ένα 85 plus και ένα attacking option για το Future Star Evolution. Οπότε αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η rundown
future star. Δηλαδή αυτοί που είναι σε μια φάση, ok, μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά δεν είναι κάτι σίγουρο, δεν πουλάει το όνομά τους ακόμα, με άλλα λόγια. Από όλες αυτές τις κάρτες, βλέπω κάποιες που θα μπορούσαν με συγκεκριμένα upgrade τη στάση να γίνουν καρτάρες. Δεν ξέρω τώρα άμα το να πάω να κάνω evolution την Αθηναία, επειδή λέγεται Αθηναία και είμαστε Έλληνες και η Αθήνα είναι, κατάλαβες, τέλος πάντων, θα έχει φάση. Έχουμε εδώ βέβαια και αυτόν τον Brian, όπου φαίνεται να είναι πολύ καλή κάρτα. Και αυτός, ποιος είναι αυτός, δεν βλέπει και το όνομα. Είναι ο Μπρόμπι, ναι. Απλά το Y δεν φαίνεται καθόλου και ήμουν σε μια φάση, ποιος είναι αυτός, ρε φίλε. Μπρόμπιν έβγαζα. Τέλος πάντων, ο Μπρόμπι, ο οποίος, άμα δεν κάνω λάθος, έχει ήδη δύο Player of the Month στην Red Division. Θα πρέπει να του έχει δώσει πάρα πολύ καλύτερη κάρτα. Και πιστεύω λογικά αυτός έχει την καλύτερη πιθανότητα να γίνει Future Star. Και αυτή μάλλον θα έχει την καλύτερη κάρτα. Τα σκύλια μου της λείπουν. Επίσης, άμα δεν κάνω λάθος, αυτή η τύπησα το όνομά της είναι Βρισιά στα γαλλικά. Χωρίς να είμαι τόσο σίγουρος. Αλλά συνεχίζουμε. Μας έχει δώσει και ένα 85 Plus Rare Gold Player Pack. Το οποίο φυσικά θα ανοίξουμε. Δεν θα βγάλουμε τίποτα άλλο γιατί να μην το ανοίξουμε. Είναι ο Keylor Navas. Ο οποίος Keylor Navas δεν είναι και duplicate. Άρα μας ψιλοβόλεψε. Τον πετάμε στο club. Δεν είναι βέβαια όσο high rated όσο ήταν παλιά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι μας περιμένει από την πλευρά των Future Star. Είμαστε εδώ στους Future Star και έχουμε Lauren James 5-4, πολύ καλό pace, καλό shooting, πολύ καλό passing, πολύ καλό dribbling και πολύ καλό και το physical και το heading accuracy επίσης. Το Rapid Plus και το Flair Plus με αρκετά άλλα ωραία playstyle, καρτάρα. Boniface 4-4, 6-4, δεν μπορώ να μιλήσω πραγματικά, Πολύ καλό pace, πάρα πολύ καλό shooting, καλό passing, καλό dribbling, τέλειο heading accuracy, εξαίσιο physical, με Power Shot Plus και Tiki Taka Plus που είναι αρκετά καλά εδώ που τα λέμε. Μια επίσης καρτάρα. Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο με 5-4 και μάλλον fan favorite. Πάρα πολύ καλό pace, καλό shooting, καλό passing. Το long pass δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα ειλικρινά τώρα. Πάρα πολύ καλό dribbling, καλούτσικο physical, έχει finesse shot plus και acrobatic plus. Γενικά όχι όσο καλή θα περίμενα, αλλά είναι σίγουρα μια κάρτα για όσους ξέρουν να κάνουν skill move, για τα rat θα μπορούσες να πεις. Ο Αλεχάνδρο Μπαλντέ 4-4 με σχεδόν τέλειο pace, καλό passing, καλό dribbling, καλούτσικο defending, καλούτσικο physical. Τίποτα το ιδιαίτερο από πλευρά στατιστικών, αλλά για left back τη δουλειά του θα την κάνει. Ο Harvey Elliott 4-4, καλό pace, καλό shooting, καλό passing, πολύ καλό dribbling, πάρα πολύ μέτριο defending και physical, κακό είναι και όλα στο physical. Έχει όμως decisive pass plus και technical plus. Είναι γενικά μια αρκετά καλή κάρτα πιστεύω, όπου μπορεί να είναι και usable. Αρδά Γκουλέρ, ο οποίος φαίνεται λες και, ναι, δεν ξέρω πραγματικά, αυτή η dynamic είναι πάρα πολύ κακή εικόνα. 4-4, 5'9, καλούτσικο pace shooting, πολύ καλό passing, πάρα πολύ καλό dribbling, καλό stamina, κατά τα άλλα defending physical κακό. Incisive pass και pink pass είναι τα playstyle plus που έχει και είναι μια αρκετά καλή κάρτα, αλλά λίγο απογοητευτική για το μεγαλύτερο prospect θα μπορούσε να πεις. Εδώ ο Jeremy Doku, 5-4, 5'8, επίσης περιμένω πολλά γιατί κάνει καλή σεζόν, σχεδόν τέλειο pace, καλό finishing, τίποτα άλλο από shooting, πολύ μέτριο το passing, πάρα πολύ καλό το dribbling, καλό physical, έχει rapid plus, έχει trickster plus, είναι μια καρτάρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Trinity Rodman 4-4, πολύ καλό pace, καλό shooting, passing, dribbling, πολύ καλό physical, all around καρτάρα και αυτή φαίνεται λίγο επιθετικά. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά έχει τα πάντα και αυτοί που έχουν τα πάντα κάνουν τα πάντα. Μετά πάμε στον πρώτο αμυντικό νομίζω, Καστέγιο Λουκέμπα, που έχει αρκετά καλό pace, καλό passing, αρκετά καλό και το dribbling για center back, πολύ καλό defending και αρκετά καλό physical. Έχει pinged pass plus, που δεν ξέρω γιατί το έχει αυτό, και intercept plus και μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, είναι usable, έχει καλά links, με hyper. Κατεβαίνουμε εδώ και έχουμε Pablo Barrios 3-4, μια all around κάρτα με πολύ καλό dribbling. Πιστεύω είναι usable επειδή είναι all around και έχει πολύ καλό dribbling, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ο Έντο σε αυτή τη φωτογραφία δεν ξέρω γιατί φαίνεται τόσο περίεργος, αλλά τι να κάνουμε, δεν το έκατσε καλά υποθέτω η Liverpool. Τέλος πάντων, 4-3 με πολύ καλό pace, καλούτσικο shooting, καλούτσικο passing, καλό dribbling. Μια άχρηστη κάρτα, ειλικρινά άχρηστη κάρτα. Bishek, center back δεύτερο, καλούτσικο pace, καλό passing, καλό dribbling, καλό defending,
setting, πάρα πολύ καλό physical, δεν και ότι καλύτερο, τη δουλειά του λογικά όμως θα την κάνει. Μαγκάσα, δεν χρειάζεται καν να το κοιτάξω, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ απογοητευτική κάρτα. Μπορεί να παίξει CB βασικά, δεν είναι λίγο μέτρο στο CB, κάτι θα κάνει εκεί, για CDM είναι πολύ κακή κάρτα. Μετά εδώ έχουμε Naomi Girma, που μόνο Αμερικανίδα δεν είναι αυτή η τύπησα, τι είναι αυτή, Ινδία, κάτι τέτοιο. 3-3, πολύ καλό defending, αυτό, άχρηστη κάρτα κατά τα άλλα. Lemuel, 3-4, επίσης αρκετά απογοητευτική κάρτα κατά τη γνώμη μου, αυτές οι low rate κυριολεκτικά δεν λένε τίποτα, οπότε δεν λένε τίποτα. Αυτό που μου φάνηκε πιο τρελό από όλα είναι το ότι υπάρχουν future star icon. Άμα είσαι ήδη icon, δεν ξέρω πώς είσαι future star, αλλά ό,τι πεις. 5-4, Ronaldinho, καρτάρα, δεν χρειάζεται καν να πεις κάτι, τέλειο dribbling μεταξύ. Maldini, καρτάρα, τι είναι αυτό, κάνει, τι είναι αυτό, τέλειο defending, πραγματικά, καρτάρα. Roberto Carlos, 4-4, επίσης, είναι αυτά τα stats, σχεδόν όλα πάνω από 85, τρελή καρτάρα. Rooney, 4-4, επίσης, πάρα πολύ καλό pace, shooting, καλό passing, καλό dribbling, πολύ καλό physical, καρτάρα, κάνει τα πάντα και συμφέρει. Steven Gerrard, 4-4, ένα all-around beast, αυτή παίζαν και καλύτερη κάρτα του Gerrard που έχω δει, ειλικρινά. Ο Bro έχει εξαίσιο shooting passing και όλα τα άλλα επίσης πολύ καλά. Emmanuel Petit, 3-3, all-around, πολύ καλή κάρτα, αμυντικά τη δουλειά του την κάνει τέλεια, για λεφτά θα τον έβαζα, για CDM φαίνεται απίστευτη επιλογή. Seydorf, 4-4, μια κάρτα που συνήθως δεν μου αρέσει, αλλά αυτή είναι μια αρκετά καλή all-around κάρτα, που επικεντρώνεται περισσότερο επιθετικά και μπορεί να κάνει τη δουλειά της τέλεια επίσης από ό,τι φαίνεται. Crespo 4-4 με πολύ καλό pace shooting και dribbling. Πιστεύω ότι αυτή είναι από τις πρώτες usable κάρτες του Crespo και με high party σε μεγάλο βαθμό. Όλοι αυτοί εδώ οι Future Star Icon κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλές κάρτες. Οι δύο χειρότερες είναι ξεκάθαρα ο Seydorf και ο Crespo, επειδή μπορεί να έχεις κάτι καλύτερο από αυτούς τους δύο. Αλλά για όλες τις άλλες κάρτες το βρίσκω δύσκολο να έχεις κάτι καλύτερο, εκτός άμα έχεις κάρτα η οποία κρατάει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Άντε τον Petit να καταλάβω λίγο, υπάρχουν λίγες καλύτερες κάρτες. Όλη αυτή εδώ η πεντάδα πάνω, ειλικρινά το λέω, άμα τη βγάλεις κάθεται μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, εκτός άμα έχεις Team of the Year ή κάποιον εντελώς σπασμένο icon ή μετά Team of the Season, μιλάμε για τρελές κάρτες. Δεν ξέρω από πού προέκυψε το να υπάρχουν future στα Team of the Year, αλλά προσωπικά το αγάπησα. Και τώρα εδώ να πάω να βρω λίγο που έχουμε αυτούς τους future star. Τι είναι καν αυτό, δεν ξέρω. FS Academy έχουμε attacker και άλλο attacker. Έχουμε δύο attacker, τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω, αλλά έχουμε δύο attacker. Α, είναι όλοι attacker, οκ. Okay. Οπότε μπορώ να κάνω και τον Brobey και την Αθηναία. Ο Brobey θα πάει 90 κάρτα με 4-4 και δεν μπορώ να δω τα stat low-low για κάποιο λόγο. Πάρα πολύ καλό pace, πάρα πολύ καλό shooting, πολύ καλό dribbling, πάρα πολύ καλό physical, τέλειο heading accuracy, τέλειο σχεδόν το short pass, θα έχει power header plus, θα έχει acrobatic plus, δεν είναι καρτάρα με όλη την έννοια της λέξης. Πάμε όμως να δούμε και τους άλλους. Ο Okafor με την 90 καρτάρα του θα έχει 5-4 με τέλειο pace και γενικά η άλλη κάρτα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, να είμαι ειλικρινής. Ο Brobey είδα τι αστεράκια θα έχει το παλικάρι μας. 4-4. Οκ, okay, μια χαρά usable. Η Malagde που φαντάζομαι να είναι η top επιλογή. 4-4. Και ναι, αυτή η κάρτα είναι σκατοσπασμένη. Ειλικρινά είναι σκατοσπασμένη. Πολύ καλό pace, πάρα πολύ καλό shooting, πολύ καλό passing, πάρα πολύ καλό dribbling και καλό physical. Το ότι αυτή η κάρτα είναι δωρεάν είναι εγκληματικό. Και ειλικρινά πιστεύω θα την έχουν όλοι. Ειλικρινά θα την έχουν όλοι, δεν γίνεται αυτό. Μιλάμε για καρτάρα. Ο Rodri εδώ πέρα έχει 5-4 και γι' αυτό νομίζω θα πάνε πολύ, επειδή έχει πολύ καλό pace, πάρα πολύ καλό finishing, βασικά πάρα πολύ καλό shooting γενικά, απλά βόλια και penalty δεν έχει. Αρκετά καλό είναι και το passing, καλό γενικά είναι το passing, πολύ καλό κιόλα σχεδόν, απλά λίγο απογοητεύει λίγο το curve εκεί, λίγο το crossing, λίγο το freaky accuracy, κατά είναι πολύ καλό. Το dribbling είναι πολύ καλό και το physical λίγο απογοητεύει, αλλά μιλάμε για μια κάρτα με 5 star skill move, νομίζω ξέρετε πως δεν νοιάζεται κάποιος για κάτι παραπάνω. Μετά εδώ έχουμε τον Brian με 4-4, πάρα πολύ καλό pace, πολύ καλό shooting, καλό passing, πολύ καλό dribbling. Επίσης καρτάρα. Ο Brobey σιγά σιγά φαίνεται ως μέτρια κάρτα σχετικά με τις άλλες. Εδώ ο Facundo Torres με 4-4, τέλειο σχεδόν pace, πολύ καλό shooting, καλό passing, καλό dribbling, καλό physical. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο γενικά όμως έως τώρα. Ο Ferreira 4-4, τέλειο σχεδόν shooting, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ούτε αυτός. Ο Dina Mbimbe φαντάζομαι θα είναι κάτι το ιδιαίτερο γιατί είναι Γάλλος, 4-3. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς του λείπει το shooting. Άμα έχει shooting, μιλάμε για μια τρελή κάρτα. Αλλά δεν έχει το shooting και χρειάζεται σε επιθετικό το shooting, sorry κιόλας. Ή 5 star skill μου πρέπει να έχει shooting. Και η Αθηναία που ήθελα να κοιτάξω είναι καρτάρα. Ειλικρινά, ήθελα να την κάνω μόνο και μόνο για το meme επειδή λέγεται Αθηναία. Αλλά έχει πολύ καλό pace, πολύ καλό shooting, πολύ καλό dribbling. Το passing είναι λίγο μέτριο επειδή λείπουν αρκετά πράγματα. Αλλά έχει και καλούτσικο physical. Έχει 5-5, ok.
Αθηναία και Μαλάρ είναι ξεκάθαρα οι δύο καλύτερε κάρτε. Θέλω να δω λίγο μετά από όλα αυτά τον Μπρόμπι, ο οποίο ναι, είναι πολύ καλή κάρτα, αλλά είναι καθαρό striker, φίλε. Δηλαδή δεν έχει εκείνο τον dribbling που θέλουν όλοι. Πιστεύω Μαλάρ και Αθηναία είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να πα να κάνει. Είναι ένα τρελό duo και μπορεί να τι έχει και τι δύο μέσα γιατί πάνε left wing, right wing. Δεν έχουν τα links και νομίζω γι' αυτό του έδωσε τόσο απλά. Και ναι, από ό,τι βλέπω μπορεί να κάνει δύο πράγματα που νομίζω δίνουν ακριβώ την ίδια κάρτα. Για να δούμε όμω. Ναι, είναι ακριβώ η ίδια κάρτα. Οπότε μιλάμε για τρελό πράγμα. Ειλικρινά δεν ξέρω η EA πώς κατέτυχε να το δώσει αυτό δωρεάν. Δεν το κάνει συνήθως. Αλλά είναι κάποιες από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε δει. Τέλος πάντων όμως, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα και ένα από τα πιο hype πράγματα που έχουμε δει ποτέ. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Δηλαδή με κάνει τώρα να θέλω να πάω να παίξω το game. Πάρα πολύ έξυπνο από την EA. Αυτά όμως από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.